Γεια σου Πάρη. Γεια σου Αντώνη. Τι κάνεις Πάρη? Είμαι καλά εσύ? Είμαι καλά. Αλλά. Υπάρχει ένα μεγάλο αλλά έτσι όπως το λες. Δεν υπάρχει αλλά. Έκανα την πρώτη παρουσίαση σε ανθρώπους τους οποίους είχα στον ίδιο χώρο το προηγούμενο Σάββατο. Για πες. Οπότε είχε καλή φάση. Ήμασταν Βάνη Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Ναι, νομίζω το είχαμε πει στο προηγούμενο επεισόδιο ότι θα γινόταν. Ναι, δεν θυμάμαι. Ναι. Ωραία ήταν, μια χαρά. Ήταν λίγο περίεργα γιατί ακόμα υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί που από ό,τι έμαθα τον Ιούνιο, μέχρι τον Ιούνιο τέλος πάντων, κάπου σταματάνε να υπάρχουν. Δεν θυμάμαι πότε ακριβώς. Ναι, βασικά γιατί το συζητούσαμε με τον Πάτροκλο ότι η Vox Day στη Θεσσαλονίκη θα γίνει τον Ιούνιο φέτος κανονικά. Δεδομένου ότι δεν θα υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί. Χωρίς. Ναι, δεν θα υπάρχουν περιορισμοί σίγουρα σε άτομα. Γιατί μέχρι τώρα νομίζω υπήρχαν περιορισμοί που λέγανε ότι χρειάζεσαι συγκεκριμένα άτομα, ξέρω, 50%, 60%. Okay. Και πρέπει να έχεις και live streaming, δηλαδή είχες κάποια πράγματα που πρέπει να κάνεις, τα οποία ήταν ασύμφορα για μικρά συνέδρια, οπότε ήταν πιο δύσκολο. Οπότε έτσι φαίνεται. Πώς ένιωσες? Ωραίο ήτανε. Μου είχε λείψει λίγο αυτό να κάνω, ξέρω, κάνα 2 χιλιόμετρα πέρα δόθε, μιλώντας χωρίς λόγο. Ναι, περπατάς θα μιλάς. Ναι, το έχω εγώ. Ναι, αρέσει, τι ωραίο. Και εγώ ανυπομονώ. Οπότε ξέρεις το επόμενο τώρα τι πρέπει να είναι. Meetup. Πρέπει να κάνουμε, νομίζω. Ναι. Το έχουμε συζητήσει κιόλας, ναι, θέλω πολύ. Ψήνεται, είναι στο φούρνο τώρα. Ναι. Όχι, 100% θα γίνει κάτι. Εσύ τι λέει? Εγώ καταρχάς αυτή τη φορά, επειδή το πρόσεξα, έφτιαξα το μικρόφωνο όταν ξεκινήσαμε, το έφτιαξα πριν. Ωραίο. Οπότε νιώθω περήφανος πολύ για τον εαυτό μου, είναι το μεγαλύτερο μου επίτευγμα τον τελευταίο καιρό. Λοιπόν, πέραν της πλάκας, συζητούσαμε για κάτι, για ένα θέμα το οποίο προέκυψε με έναν πελάτη, mm-hmm. το οποίο έχει να κάνει κατά πόσο έχουμε κοινή αυτηρία, παιδί μου, common ground στη συζήτησή μας όταν ζητάμε κάποια πράγματα. Αν είμαστε στην ίδια σελίδα. Ναι, λοιπόν, πρόσεξε. Και αυτό το οποίο θα είναι ο τίτλος αυτού το οποίο λέμε. Θυμάμαι ότι το οποίο θεωρώ ότι είναι μαλακία γενικά σαν έκφραση, γιατί στην ουσία όταν ρωτάς με τον άλλον είμαστε στην ίδια σελίδα, πώς μπορεί να το ξέρει επειδή μου κάνεις αυτό? Δηλαδή δεν είναι κάτι που μπορείς να έχεις απάντηση. Γιατί ο καθένας έχει τη δικιά του εικόνα της πραγματικότητας. Αυτό το οποίο πρέπει να ρωτήσεις είναι, εσύ έχεις κάποια πράγματα τα οποία θεωρείς ότι δεν είναι πιθανό να είναι ambiguous, δηλαδή να είναι αμφιλεγόμενα. Οπότε αυτά τα βάζεις κάτω και βλέπεις ότι όντως, παιδί μου, είμαστε συντονισμένοι σε αυτά. Και αυτό θυμάμαι πρώτη φορά που το έχει πει ο Δημήτρης, γιατί δουλεύαμε σε ένα project. Okay. Και του λέω, να σου πω, να κάνουμε ένα call, του λέω, να δούμε ότι είμαστε στην ίδια σελίδα. Και μου λέει, μπορεί να μην μιλήσει αυτή τη μαλακία, λέει, γιατί είναι γνωστική, λέει, και δεν βγάζει νόημα. Ναι. Ωραία, αρχικά θα πω ότι αισθάνομαι πάρα πολύ χαρούμενος που έχω διαφορετική άποψη σήμερα μαζί σου. Α, τέλειο. Οπότε θα κουβεντιάσουμε ελεύθερα. Για το αν έχει σημασία αυτή η έκφραση ή για το πόσο σημασία έχει το. Ωραία, να καταλαβαίνω όπου ξεκινά. Ναι. Καταλαβαίνω ότι το πρόβλημά σου είναι ότι ποτέ δεν μπορεί να είσαι πραγματικά στην ίδια σελίδα. Αλλά αυτή είναι μια έκφραση που νομίζω κάνει μετά από μια συνάντηση, όχι πριν. Ναι, αλλά. Ωραία, μετά τη συνάντηση, δεν νομίζω ότι αυτή η έκφραση έχει οποιαδήποτε απάντηση που βγάζει νόημα. Νομίζω. Γιατί? Θα σου πω γιατί. Τώρα. Ναι, θα σου πω. Γιατί θεωρώ ότι αυτό το οποίο έχει νόημα να ρωτήσει είναι το εξής. Ωραία. Εσύ τιμήσει να φτιάξω μια εφαρμογή. Mm-hmm. Και εγώ θέλω να φτιάξω ένα e-shop. Και έρχεσαι εσύ και θα μου φτιάξει το e-shop, θα πάρει κάποια χρήματα και θα μου δώσει το e-shop πίσω. Υπάρχουν εκεί κάποια αμφιλεγόμενα κομμάτια. Στην ουσία, εγώ στο τέλος της συνάντησης δεν πρέπει να σε ρωτήσω αν καταλαβαινόμαστε. Πρέπει να σε ρωτήσω, ωραία, θα έχουμε κατηγορίες στην αρχική σελίδα. Κατάλαβες, πρέπει να είναι. Προσπαθώ να πω ότι οι ερωτήσεις πρέπει να είναι. Πιο στοχευμένες. Ναι, πρέπει να βγάζουν ένα output ότι όντως, δηλαδή αυτό τώρα, αυτό που είπαμε, επιβεβαιώνει ότι έχουμε τέτοια πράγματα στο μυαλό μας. Θα είναι πράσινο χρώμα, ρε παιδί μου, το logo. Ναι. Αυτό ήταν αυτό που θέλω να πω. Δηλαδή, το να κάνεις μόνο αυτή την ερώτηση, δεν ξέρω. Ωραία. Κάνω μια συνάντηση. Και σου λέω εγώ, είμαστε στην ίδια σελίδα. Με ποια λογική μου απαντάς? Και τι μου απαντάς? Εγώ νομίζω ότι εκεί πέρα απαντάς με βάση το. Ωραία. Θα έκανα rephrase την ερώτηση, θα την επαναδιατύπωνα με τον εξής τρόπο. Αισθάνεσαι ότι είμαστε στην ίδια σελίδα? Εκεί πέρα τι θα περίμενα να πάρω ως απάντηση? Θα περίμενα να πάρω ως απάντηση ότι ξεκινώντας με μία κοσμοθεωρία Α και Β πριν τη συνάντηση ο καθένας. Ναι. Συζητώντας κάποια πράγματα, ελπίζοντας χρήσιμα σε αυτή τη συνάντηση και όχι άχρηστα, αλλά αυτό είναι άλλη συζήτηση. Ναι. Στο τέλος της συνάντησης, αν εσύ αισθάνεσαι
ότι είμαστε πιο συντονισμένοι σχέση με πριν, ή υπάρχουν ακόμα σημεία τα οποία αισθάνεσαι ότι είναι προβληματικά ώστε να τα βρούμε? Δεν θέλω να διαφωνήσω με τα, μαζί σου με το ζόρι. Βγάζει κάπως παραπάνω νόημα αυτό, αλλά αυτό έχει να κάνει με αίσθηση. Δηλαδή δεν είναι, ναι, δεν είναι δέσμευση αυτό. Δηλαδή, είναι πώς νιώθεις. Σίγουρα. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι πώς εγώ χρησιμοποιώ αυτή την έκφραση. Τη χρησιμοποιείς? Τη χρησιμοποιώ πάντα στο τέλος μιας συνάντησης, η οποία έχει ως σκοπό να ξεκαθαρίσει κάποια πράγματα ή να εξηγήσει ενδεχομένως, ναι, ένα project ή οτιδήποτε άλλο. Και αυτό που θέλω να πάρω πίσω είναι αν ο άλλος αισθάνεται ότι είναι ακόμα βαθιά μεσάνυχτα, ναι, ή αν αισθάνεται ότι αυτό που έχεις στο μυαλό σου, ναι, μετά τη συνάντηση είναι λίγο πιο κοντά. Έχουμε συγκλίνει. Ναι, πάνω, έχουμε συγκλίνει. Πρώτον, συνειδητοποιήσω ότι δεν σε έχω ακούσει ποτέ να το λες, μάλλον Θεό. Αλήθεια. Ναι. Είμαστε πάντα στην ίδια σελίδα γι' αυτό. Ναι, ναι, παίζει. Όχι, όντως παίζει, γιατί η αλήθεια είναι ότι άμα δουλεύουμε, ρε παιδί μου, μαζί 10 πλάς χρόνια, τακτικά εντάξει είναι πολύ λογικό να είμαστε συντονισμένοι. Οπότε όντως παίζει αυτό. Η αλήθεια είναι. Εντάξει, κοίτα, πάντα δεν μπορείς να είσαι συντονισμένος. Απλά, ναι, ρε, αλλά δεν... αν με ρωτήσεις μετά από μια συνάντηση αν είμαστε συντονισμένοι, μπορώ να σου απαντήσω ναι ή όχι, ναι, και νομίζω, να ξέρω τι θα είναι σωστό αυτό. Νομίζω ότι οι φορές που είμαστε άλλα ντάλλα ο ένας με τον άλλον, εγώ δεν ξέρω, δεν θυμάμαι ποια ήταν η τελευταία φορά που ήταν αυτό. Όχι. Αλλά και να είναι, θα το καταλάβεις. Είναι και λίγο... Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, λειτουργεί λίγο intuitively. Ωραία. Πάνω σε αυτό, είπαμε ρε παιδί, τη φάση μας τώρα, γελάσαμε. Επί του θέματος του ξεκινάμε και έχουμε την ίδια φυτηρία σε ένα διάλογο. Ή έχουμε, ρε παιδί μου, και τον ίδιο τραυματισμό. Πάρα πολύ ζώρικο. Είναι από τα θέματα, ξέρεις, του στυλ. Ωραία, πάμε να το κάνουμε συγκεκριμένο. Έρχεται κάποιος και σου λέει: θέλω να μου φτιάξει αυτή την εφαρμογή. Mm-hmm. Και εσύ πιστεύεις ότι έχεις φτιάξει αυτό το οποίο σου έχει ζητήσει και κάποια παραπάνω. Και έρχεται η ώρα της κρίσης και σου λέει: δεν έχεις κάνει τα μισά, ρε φίλε. Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Μπράβο. Και θέλει αρκετή δουλειά και από τα δύο μέρη. Και δυστυχώς ή ευτυχώς, θεωρώ ότι έχει μεγάλη ευθύνη και αυτός που θα υλοποιήσει το έργο. Γιατί καλώς ή κακώς η εμπειρία ενός ανθρώπου που, ή μιας εταιρείας που υλοποιεί έργα σε σχέση με μια εταιρεία η οποία χρειάζεται ένα έργο είναι πολύ μεγαλύτερη σε αυτό το κομμάτι. Mm. Δηλαδή, αν εγώ πάω, έστω ότι εγώ θέλω να φτιάξω μια βιβλιοθήκη στην Τερένια, να πάρουμε ένα παράδειγμα το οποίο έτυχε πρόσφατα. Ναι. Και πάω εγώ στον άνθρωπο που ασχολείται με αυτό και του πω: θέλω μια βιβλιοθήκη. Okay. Και θέλω, του πω τις διαστάσεις μόνο και μου πει τι υλικό θέλεις και του πω σίδερο. Λέω τώρα, δεν ξέρω, δεν έχω καν ιδέα πώς πάει αυτό. Και εκείνος θεωρεί ότι εγώ πρέπει να ξέρω ότι θα του ζητήσω και τζαμάκια για να βάλουμε, ας πούμε, στα ράφια. Mm-hmm. Προφανώς δεν είναι δικιά μου ευθύνη να το ξέρω αυτό. Και προφανώς αν πάω και πάρω μια βιβλιοθήκη η οποία θα είναι μόνο σκελετός και θα λύγουν τζαμάκια, θα μου φάνει περίεργο. Mm. Άρα λοιπόν κάποιος ο οποίος υλοποιεί ένα έργο, θεωρώ ότι πρέπει να είναι και λίγο προκαταβολικά έτοιμος ώστε να μπορέσει να βρει τέτοια πιθανόν πράγματα. Mm. Ή να εξηγήσει ότι ξέρεις τι, το έργο έχει α, β, γ. Και να βοηθήσει από εκεί πέρα. Κάνω αυτή την εισαγωγή, έχω κάποιες σκέψεις, αλλά δεν θέλω να... θέλω να ακούσω και τη δικιά σου γνώμη. Ναι. Θα σου πω. Ωραία. Καταρχάς βλέπω ότι μία λύση σε αυτό το πρόβλημα, η οποία είναι όντως λύση, απλώς εμένα προσωπικά δεν μου αρέσει καθόλου, είναι κάποια τεράστια documents, έχω ακούσει τη λέξη text wall. Δηλαδή είναι ένα τείχος ολόκληρο από κείμενο. Δηλαδή, ξέρεις, έχω γράψει ένα spec που είναι 30 σελίδες και δεν υπάρχει κανένα ambiguity, τίποτα αμφιλεγόμενο. Ambiguity, μάλλον. Ποτέ δεν υπάρχει αυτό, αλλά ναι. Ναι, αλλά κατάλαβες ότι σε σημαντικό βαθμό λες ότι ο Αντώνης θα πάει, θα κάνει κλικ εκεί, μετά όταν κάνει κλικ εκεί θα πάει στο προφίλ του Πάρη και ξέρεις και το περιγράφεις πάρα πολύ εκτενώς αυτό το τι θα κάνει. Mm-hmm. Θεωρώ ότι αυτό δεν είναι η λύση, γιατί βασικά δεν μπορείς να μιλάς γενικά, αλλά γύρω από τις εφαρμογές που εμείς φτιάχνουμε. Δεν βλέπω πως αυτό είναι η λύση, γιατί αν είναι να αφιερώσεις τον ίδιο χρόνο που θα αφιέρωνες απλά για να διορθώσεις 5 πράγματα, δηλαδή αν είναι να μπατζετάρεις αυτό το χρόνο, ας το μπατζετάρεις, παιδί μου, ας πεις ωραία, μπατζετάρω το διπλάσιο χρόνο για τις διορθώσεις που θα κάνουμε.
Mm-hmm. Εν τέλει θα καταλήξει και σε κάτι αρκετά ακριβές, γιατί θα έχει αφήσει χρόνο για hands-on, α το πούμε, διορθώσει και όλα αυτά. Ναι. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι. Καταλαβαίνω σε κάποιες περιπτώσεις και σε κάποιες συγκεκριμένες εφαρμογές, λίγο πιο αυστηρά industries, αυτό που μπορεί να έχει σημασία, αλλά σε πιο έτσι μικρομεσαίες εταιρείες μου φαίνεται ότι είναι χάσιμο χρόνο. Δηλαδή, δεν σου λέω, δώσ' τον αυτό το χρόνο, αλλά καλύτερα να τον δώσεις για interaction με τον πελάτη. Να δεις, παιδί μου, live αυτό πώς θα βγει. Και βγάζεις, εννοείται, δεν παίρνεις, παιδί μου, ξέρεις, εξυπόλυτο στα γκάθια. Έχεις κάνει ένα πλάνο, υπάρχουν κάποιες βασικές αρχές, ότι, OK, θα έχουμε 5 σελίδες. Mm-hmm. Ξέρω εγώ. Και θέλω να κάνεις 5 πράγματα. Ναι. Είναι λίγο δύσκολο και το... να προσπαθήσεις να συγκλίνεις με κάποιον άνθρωπο με λιγότερη εμπειρία στο συγκεκριμένο κομμάτι και να μπορέσεις να καταλήξεις στο τελικό spec, ναι, ή τουλάχιστον σε ένα πιο γκριζοειδές spec, το οποίο όμως να περιγράφει τους βασικούς κορμούς στους οποίους θα κινηθείς, είναι σημαντικό και είναι και δύσκολο όμως. Δηλαδή, ναι μεν το να γράψεις πολλά πράγματα δεν βοηθάει, από την άλλη είναι και χρήσιμο γιατί μπορείς να πατήσεις πάνω σε αυτά μετά και να πεις ξέρεις τι, αυτά τα 5 υλοποιηθήκαμε με τον τρόπο που είπαμε. Ναι. Νομίζω ότι κάπου στη μέση είναι η αλήθεια. Δηλαδή, κάπως πρέπει να το φέρεις αυτό σε 5 bullet points. Ναι. Σωστά. Και να πεις ότι αυτά τα 5 bullet points είναι και το τι σημαίνει κάθε bullet point μπορείς να το περιγράψεις μετά από κάτω. Μαζί σου. Το μόνο που θα προσέθετα είναι άλλα 5 bullet points για το τι δεν είναι. Αυτό πολύ δυνατό. Δηλαδή, δεν έχει μέσα πολυγλωσσικό. Δεν έχει μέσα πληρωμές, λέω εγώ. Mm-hmm. Δεν. 5 πράγματα τα οποία έχει δει κλασικά. Δεν έχει μέσα Internet Explorer. Αν το κλασικό παιδιά μπήκα από Internet Explorer και δεν πέσει. Οκ, okay, πλέον ζούμε και σε μια εποχή που λες είμαστε μόνο για Evergreen browser σε latest version. Επιτέλους μπορείς αυτό να το πεις. Αλλά. Ναι, και αυτό το θεωρώ σημαντικό. Μπορείς να το πεις πάντα. Δεν μπορείς να το πεις πάντα. Αλλά... υπάρχουν περιπτώσεις. Ναι, είμαι σίγουρος. Ναι, και μπορώ να φανταστώ. Από κλασικές περιπτώσεις όπως banking, συστήματα και πιο legacy. Αλλά γενικά, αν κάποιος θέλει μια καινούργια εφαρμογή, η οποία απευθύνεται στο καθημερινό κοινό... μάλλον θα βρει κάπως. Μάλλον θα παίξει, ρε παιδί μου, στα, ξέρεις, Android τηλέφωνα των τελευταίων 3 ετών, στα iOS, ξέρεις, όσα είναι, γιατί, τέλος πάντων, και αυτό. Αλλά σίγουρα ένα τελευταίο, δηλαδή, το τι δεν περιλαμβάνει. Πολύ σημαντικό, μ' αρέσει. Αυτό το πράγμα μέσα. Είχα δει ένα πολύ... το είχε ποστάρει κάποια στιγμή ο Jason Fried. Όταν είχαν ξεκινήσει τη 37 Signals, ήταν άλλοι co-founders, που ο ένας μετά έφυγε και έκανε ένα design firm στο Chicago, ο οποίος έχει βγάλει public, ας το πούμε, το document που κάνει με τους πελάτες, το οποίο είναι το ίδιο με όλους, είναι legit 5 bullet points, δεν έχει παράγραφο, δεν έχει κείμενο, δεν έχει τίποτα. Okay. Και έχει κάποιους βασικούς κανόνες, που είναι πιο πολύ συναλλαγή, ότι ξεκινάμε δουλειά με το που πέσει το check, ξέρω εγώ. Αν δεν παραδώσουμε δουλειά μέχρι τότε, επιστρέφουμε αυτό, ξέρω. Ήταν 5-6 bullet points τα οποία ήταν για τα πολύ core κομμάτια. Mm-hmm. Του στείλω ότι, ρε παιδί μου, τότε ξεκινάω δουλειά, τότε σου επιστρέφω χρήματα, τότε σταματάμε. Και από εκεί πέρα τα υπόλοιπα απαφίονται στην εμπιστοσύνη των ανθρώπων. Okay. Το οποίο βέβαια θέλει και συγκεκριμένους πελάτες, δεν μπορείς να το κάνεις με όλους. Ναι, είναι και δεν θέλω να κράξω, αλλά στην Ελλάδα δεν νομίζω ότι μπορείς να το κάνεις αυτό. Όχι επειδή είναι κακοί οι πελάτες, αλλά επειδή είναι πιο νέα αγορά σε όλα αυτά. Δηλαδή δεν μπορείς να συγκρίνεις στο web development την αγορά της Ελλάδας σχέση με της Αμερικής. Δηλαδή σαν skills είμαστε τα ίδια. Οι προγραμματιστές, ναι, θέλω να πω, παίζουν μπάλα στο ίδιο επίπεδο. Δεν έχω δει εγώ κάποια διαφορά σε επίπεδο engineering. Είναι πιο πολύ συναλλακτικό και market, θεωρώ διαφορετικό λίγο το mindset, το πώς δουλεύει ο καθένας. Σε εμάς τουλάχιστον το βλέπω, δηλαδή οι Αμερικανοί πελάτες, οι Καναδοί και όλα αυτά έχουν τελείως διαφορετικό mindset με τους Έλληνες και με τους Ευρωπαίους σε έναν βαθμό. Ναι, ισχύει αυτό. Και ισχύει. Παντού μπορείς να βρεις όλες τις περιπτώσεις, απλά εντάξει, σίγουρα σε μια πολύ μεγαλύτερη αγορά έχεις και τη μεγαλύτερη ευελιξία στο τι θα επιλέξεις. Δεν χρειάζεται, δηλαδή δεν έχεις ότι υπάρχουν 10 ναι, πελάτες και άμα δεν σου κάνουν αυτοί καλή τύχη, οπότε χίλιοι. Οπότε, έχεις ένα πελάτη με τον οποίο ξεκινάς να δουλεύεις. Πριν πάμε εκεί. Ναι. Θέλω απλά να ενισχύσω αυτό που είπες με το τι δεν θα είναι ο άλλος.
και να το δέσω λίγο με αυτό που λέγαμε νωρίτερα. Γιατί μου άρεσε πάρα πολύ και απλά δεν μπορώ. Α, χαίρομαι. Θα το βγάλω μέσα μου. Τέλεια. Έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία αυτό, γιατί έχει δύο πολύ βασικά πράγματα τα οποία βοηθάει. Το πρώτο είναι ότι πιάνεις περιπτώσεις που εσύ θεωρείς ότι μπορεί να υπάρξει παρεξήγηση και τις ξεκαθαρίζεις. Και από τη μία μεριά του τι θα έχει και από την άλλη μεριά του τι δεν θα έχει. Ναι. Και λέγοντας πράγματα που δεν θα έχει, που φοβάσαι ότι ο άλλος μπορεί να νομίζει ότι είναι μέσα στο πακέτο, ξεκαθαρίζεις πολύ καλύτερα τα πράγματα. Για παράδειγμα, στο παράδειγμα με τη βιβλιοθήκη, αν εγώ ξεκαθαρίσω ότι δεν έχει τζαμάκια πάνω, ραφάκια, είναι ξεκάθαρο για τον άλλον ότι αυτό είναι ένα έξτρα κόστος, ότι δεν πρέπει να το υπολογίσει μέσα εκεί. Ναι. Αν εγώ δεν πω ότι περιέχει, θεωρώντας ότι δεν τα έχει μέσα το πακέτο αυτό. Ναι. Εκεί πέρα αφήνω μια γκρίζα ζώνη που επειδή ο άλλος μπορεί να παίρνει βιβλιοθήκες από το IKEA, δεν ξέρω εγώ, από ένα μαγαζί στάνταρ, οι οποίες όλες έχουν ραφάκια, μπορεί να μην φανταστεί καν ότι αυτό το πράγμα δεν περιλαμβάνεται. Άρα λοιπόν πρέπει να το κάνω ξεκάθαρο. Okay. Και πρέπει να, από την εμπειρία του δικιά μου ως άνθρωπος που θα κάνει το έργο, θα πρέπει να βρω τα σημεία τα οποία δεν θα κουμπιστούν. Mm. Άρα αυτό είναι το ένα κομμάτι. Mm. Το άλλο κομμάτι που βοηθάει είναι στο να δώσεις μία σιγουριά ότι δεν είναι τα πράγματα τυχαία, αλλά υπάρχουν κάποια όρια. Mm-hmm. Υπάρχουν τα όρια τα οποία ορίζουν το τι περιλαμβάνεται και τα όρια τα οποία ορίζουν το τι δεν περιλαμβάνεται μέσα. Okay. Άρα λοιπόν εσύ μπορείς να ορίσεις, να καταλάβεις περίπου που είναι η γκρίζα ζώνη, που εντάξει προφανώς ποτέ δεν μπορείς να είσαι να τα καταναλύσεις όλα, έτσι, δεν πάμε σε αυτό το σημείο. Και αν υπάρχει κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό για σένα και δεν είναι ξεκάθαρο ότι είναι στη μία ή στην άλλη κατηγορία, μπορείς να το ρωτήσεις. Άρα βοηθάς και τον πελάτη σε εκείνη την περίπτωση, ώστε να μπορέσεις να ξεκαθαρίσεις τα σημεία στα οποία δεν αισθάνεται καλά. Ενώ άμα το πεις απλά, φίλε, παπάκι θα έχει σίγουρα, χρώμα θα έχει, μια χαρά θα είναι, δεν είναι ξεκάθαρο πόσα χρώματα έχει το παπάκι πάνω. Πόσα έχει σχεδιάκι Batman ή δεν έχει. Δηλαδή του αφήνεις μετά κάποια πράγματα τα οποία είναι λίγο μετέωρα. Δημοσιεύεις τον πελάτη εργατόρες, δηλαδή να πεις ότι εμείς θα αφιερώσουμε αυτό το effort. Από την εμπειρία μου όχι. Γιατί? Γιατί δεν έχω δει πελάτη πέρα από εταιρείες λογισμικού οι οποίες μπορούν αυτό το πράγμα να το αξιοποιήσουν. Θεωρώ ότι δεν είναι ικανή να το αξιοποιήσουν. Και πολύ με την έννοια το έλεγα τύπου ότι εμείς αυτό θα βάλουμε, ξέρω εγώ, 10 ώρες την εβδομάδα. Αυτό είναι το roadmap. Αν δούμε ότι ξεφεύγει, θα συνειδητοποιήσουμε για να βρούμε μια λύση. Ή την τριτοποτήνη. Είναι δύσκολο. Δεν έχω βρει ακόμα τη φόρμουλα η οποία είναι αποδεκτή από όλους σε αυτό το κομμάτι. Αν πεις εσύ εργατόρες, θα περιλάβεις εργατόρες που αφορούν τη διαχείριση των ατόμων αυτών. Ναι, και θα πεις ότι έχω ρε παιδί μου, είναι ξέρω εγώ 2 ώρες την εβδομάδα έξτρα. Θα περιλάβεις την ώρα που είναι η επιβεβαίωση της εφαρμογής ότι δουλεύεις σωστά. Ναι. Θα περιλάβεις τα meetings, θα περιλάβεις. Ναι. Μετά ο άλλος σου πει τι με χρεώνεις για το meeting. Ναι. Δεν το καταλαβαίνει αυτό όμως. Οπότε, άμα ήταν πιο όρημη η αγορά, θα σου λέγανε ναι, αλλά δεν θέλω. Κατάλαβε που λέει ότι υπάρχει μια διαφορά ρε παιδί μου στο mindset. Ναι, μαζί σου. Ναι. Βεβαίως και το χρόνο στο meeting, δεν είναι χρόνο σε αυτό. Αφού πελάσει, δηλαδή δεν το ζητά εσύ στο τέλος της ημέρας. Μαζί σου. Ναι. Αυτό όμως δεν το meeting χρεώνεται, παιδιά. Εννοείται. Και πιο παλιά που ήμουνα και πιο έτσι περίεργος με το να χρεώνω τις σωστές ώρες και όχι παραπάνω ή παρακάτω, με το που έσκαγε ή τηλέφωνο ή email, πάταγα ξέρεις, το timer και έτρεχε. Δεν το έχω κάνει ποτέ αυτό, κουραζόμουν πολύ. Κι εγώ βαριέμαι, δεν το κάνω. Το έχω κάνει κάποια στιγμή, είχα βάλει μια εφαρμογή εκεί που κάνει time tracking, αλλά με ταλαιπώρησε πολύ. Δεν θα πρέπει να ενδιαφέρει ενδεχομένως κιόλας τον άλλον το αν εσύ για μια δουλειά που είναι ξεκάθαρο ή αρκετά ξεκάθαρο ότι θα γίνει στο τέλος, θα δουλεύεις 50 ώρες ή 5 εβδομάδες από 2-3. Όχι, αυτό εκεί είναι για να προστατέψει πρώτα απ' όλα εσένα. Mm-hmm. Δηλαδή, αυτό είναι κάτι το οποίο μπορεί να ξεφύγει, έχει υψηλόγους. Ωραία. Δηλαδή, αν εσύ πεις ότι ωραία, οι ώρες είναι 10, δεν σε πειράζει, όσες φορές και να αλλάξει το scope. Και στην ουσία δεν είναι μόνο για να προστατέψει και εσένα, δίνει ένα ξεκάθαρο όριο σε αυτή τη σχέση, τι σημαίνει.
Δηλαδή η αλήθεια είναι ότι στο τέλος της ημέρας, αν δώσεις per project τιμή, θα το φουσκώσεις για να βγάλεις χρήματα παραπάνω και να μπορείς να πάρεις το ρίσκο του να ξεφύγεις. Δηλαδή στην ουσία η εργατόρα είναι και πρέπει να είναι πιο φθηνή από το per project. Γιατί δεν έχει ρίσκο. Προφανώς. Αυτό. Απλά οι εταιρείες οι οποίες είναι διατεθειμένες να πληρώσουν την εργατόρα είναι πολύ λιγότερες. Το ερώτημα είναι, θέλεις τον πελάτη ο οποίος δεν θέλει να πληρώσει την εργατόρα? Όλους θέλεις, γιατί πρέπει να βρεις τον τρόπο να δουλεύεις με όλους. Δεν γίνεται. Αν θες, ρώτησα. Εντάξει, προφανώς δεν μ' αρέσει απ' την άλλη και... Όχι, θα σου πω γιατί τον θέλω. Γιατί... Τον θες ή δεν τον θέλω? Δεν τον θέλω. Δεν τον θέλεις, ωραία. Γιατί το να δεσμεύεις εργατόρες, έναν πελάτη, ανά εβδομάδα, μέρα, μήνα, δεν έχει σημασία, δεν σου δίνει εύκολα τη δυνατότητα να είσαι καλύτερος από κάποιον άλλον. Α, δεν θέλεις να δεσμεύεις εργατόρες? Όχι, δεν θέλω να δεσμεύω. Αφού μπορείς να βγάλεις παραπάνω output σε αυτές, αν θες να είσαι καλύτερος. Δεν είναι εύκολο να το μετρήσει αυτό ο άλλος και ο τρόπος που θα ξεκινήσει να συγκρίνει πράγματα είναι με την τιμή της εργατόρας. Οκ. Okay. Και θεωρώ ότι εκεί πέρα θα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Όταν μιλάμε για μικρές εργατόρες, ναι, λέω να πεις ότι... Και per project δεν θα υπάρχει διαφορά τιμής. Δηλαδή, ωραία, ο Αντώνης χρεώνει για αυτό το project, ξέρω εγώ, 100, εγώ χρεώνω 10. Ναι, εκεί πέρα όμως ο άλλος μπορεί να δει την ποιότητα της δουλειάς στο σύνολο, όχι την ποιότητα της δουλειάς σε βάθος ενός μήνα. Είναι πιο δύσκολο αυτό. Οκ. Okay. Είναι λίγο λεπτό εκεί πέρα το πώς μπορεί να συγχρονιστείς και να το κάνεις. Δεν σ' αρέσει? Δεν έχω αποφασίσει ακόμα. Άμα με ρωτήσεις, θεωρώ ότι... Ωραία. Για projects τα οποία είναι για projects, για σχέσεις οι οποίες είναι recurring, δηλαδή έχουν μια συνεχόμενη, θεωρώ ότι εκεί η εργατόρα είναι πρέπει. Καλά, είναι για στιγμή. Εργατόρα, το destination. Το... Όταν κάτι είναι, ξέρεις, once off, εφάταξ, θεωρώ ότι ο ρόλος της εργατόρας πρέπει να είναι εκεί μόνο σαν safety net, ότι bro, αυτό υπολογίζω να μου πάρει 10 ώρες. Μόλις πατήσω τις 12, με το που φτάσω στις 10 συνημερώνω, μόλις πατήσω τις 12 σταματάω. Δηλαδή, βάζεις κάποια τέτοια έτσι ώστε άπαξ αυτό δεν χωράει μέσα στο σκόπ, γιατί αν εσύ αρχίσει μετά, άμα ξεφύγει και αρχίσει και κάνεις δουλειά πέραν των ωρίων που είσαι προβλέψεις, δεν πρόκειται να κάνεις καλή δουλειά. Σωστό. Οπότε θεωρώ ότι η εργατόρα και δεν είναι για να την πουλήσει, είναι ένα estimation. Δηλαδή, και να πει στο άλλο, κοίταξε, όταν φτάσουμε εκεί, θα μιλήσουμε γιατί σου χρειάζεται αλλαγή στο scope. Ναι, να μπορέσουμε αυτό να το κάνουμε μέσα στα πλαίσια που έχουμε συζητήσει. Οπότε θεωρώ ότι είναι χρήσιμη. Δεν μπορώ να διαφωνήσω. Απλά κατάλαβες, το δικό μου πρόβλημα είναι αυτό. Πώς θα βρεις την ισορροπία μεταξύ ενός πελάτη που αναγκαστικά πρέπει να έχει ένα budget στο μυαλό του, δεν μπορεί ρε παιδί μου να είναι απεριόριστο αυτό. Ναι. Σου λέω, χρεώνεις per project και έχεις εργατόρες μόνο σαν indication. Δηλαδή σαν εκτίμηση. Πληροφοριακά να ξέρετε ότι αυτό περιμένουμε να μας φάει 10 ώρες. Αν φτάσουμε στις 8 και βλέπουμε ότι δεν ολοκληρώνεται, μιλάμε να δούμε τι θα κάνουμε. Ωραία, φτάνει στις 8 και δεν ολοκληρώνεται. Μιλάς. Ωραία. Και του λες, ήθελα τελικά αντί για 10, όπως είχα πει, 20 ώρες. Ναι. Τις διπλάσιες. Ναι. Και αυτό είναι εκτός budget για τον πελάτη. Πληρώνεις στις 8, πληρώνεις. Ναι. Είναι λίγο δύσκολο για αυτό. Ναι, θα πάρει και το output των 8 ώρων. Και πρέπει να είναι και αυτό το οποίο κάνει, θα το πάρει αν θέλει να συνεχίσει κάπου αλλού. Και επίσης κάνει και μια συμφωνία ότι την ανάλυση θα την κάνουμε μαζί και μοιραζόμαστε την ευθύνη σε αυτό. Ναι. Μπορείς επειδή, να πεις ότι έξτρα ώρες χρεώνεται το μισό, ξέρω εγώ, για να πάρεις τη μισή ευθύνη. Μπορείς να το κάνεις αυτό. Ναι. Οκ. Okay. Μέχρι εκεί όμως ξέρω. Μετά κόβω το project γιατί και εγώ θα μπω μέσα. Υπάρχει τρόπος. Αλλά θεωρώ ότι. Και να το πω διαφορετικά. Άσε τις 100 ώρες. Θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχουν κάποια σημεία τα οποία θα λένε ότι ξέρεις τι, αν φτάσουμε εδώ, αρχίζουμε και τραβάμε κίτρινες και κόκκινες κάρτες. Να δούμε. Αρχίζουμε και ανοίγουμε αλεξίπτωτα, ρε παιδί μου, να δούμε λίγο. Mm-hmm.
Ένα άλλο που έχω προσπαθήσει να το δουλέψω, αλλά δεν μπορώ να πω ακόμα ότι έχω φτάσει σε ένα σημείο που έχω βρει πλήρως τη φόρμουλα, είναι να προσπαθήσει να σπάσει το project σε υπο-projects. Ναι. Να σου πω το πρόβλημα σε αυτό. Για πες. Έχει μεγαλύτερο διαχειριστικό κόστος. Δηλαδή πρέπει να. Στο, δηλαδή είναι μεγαλύτερη φύρα αν υπο project. Ισχύει αυτό το οποίο λες. Δεν έχει απαραίτητα μεγαλύτερη φύρα. Γιατί υπάρχει μεγαλύτερη ασφάλεια στον καθένα. Δηλαδή ξέρει, δουλεύει σε κύκλους. Κάθε κύκλος έχει μια ασφάλεια. Δηλαδή εσύ μπορεί να έχεις δώσει ένα fixed project το οποίο επειδή είναι πολύ πιο μικρό το scope του, αναγκαστικά θα είναι και μικρότερο να. Το μαξιλαράκι που έχεις βάλει. Δηλαδή έχεις πει ότι εγώ για να βγάλω κέρδος θέλω να χρεώσω 10 ευρώ. Και συνήθως χρεώνεις από 15 έως 20. Εντάξει, έως 20 είσαι πολύ, αλλά από 12,5 έως 25% με 50 πάνω είσαι σίγουρα. Περίμενε από το κόστος σου. Από το κέρδος σου. Α, οκ. Okay, ναι. Δηλαδή βάζεις και λες ότι α, εγώ υποθέτω ότι αυτό θέλει 10 ώρες. Και για τις 10 ώρες για να βγάλω κέρδος θέλω να χρεώσω 10 ευρώ. Να. Θα βάλεις πάνω εκεί πέρα είναι 25 με 50% πάνω. Οκ. Okay. Okay. Το πόσο παραπάνω θα βάλεις έχει να κάνει με την αβεβαιότητα του project. Άρα μειώνοντας εσύ την αβεβαιότητα του project γιατί έχεις μειώσει το scope του, θα μειώσεις και το καπέλο πρακτικά. Να. Ναι, το ακούω αυτό. Δεν λέω πώς θα κάνεις να βγάλεις υπερκέρδος. Ξεκινάς το project και λες ότι εγώ θέλω 10 ώρες, αυτές μου κοστίζουν 9 ευρώ, θέλω στα 9 ευρώ να βγάζω κι εγώ ένα και θα δώσω 10. Και έρχεται αυτή η ώρα της κρίσης λοιπόν, ναι. Όπου είσαι, ο πελάτης περίμενε το μαύρο παπάκι και εσύ του δίνεις το κίτρινο. Αυτό έχει γίνει το φάλο στην αρχή και είναι και δικιά σου ευθύνη εκεί πέρα. Καταρχάς, εφόσον είσαι σε μια δύσκολη θέση, ξεκινάς από το να δεις τη δικιά σου ευθύνη σε αυτό. Ναι. Δηλαδή, κατά βάση πρέπει να το δεις σαν δικιά σου ευθύνη αυτό. Γιατί αυτό είναι που είναι στον έλεγχό σου, γιατί επειδή εσύ είσαι πάντα άδικο και ο πελάτης έχει πάντα δίκιο. Δεν τα πιστεύω αυτά. Απλώς βλέπεις εσύ ο ίδιος αυτό το οποίο μπορείς και θέλεις να κάνεις καλύτερα για να μην ξανάρθεις σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση. Όπως είπα, δίδεις ένα κίτρινο παπί και σου λένε εγώ θα ήθελα μαύρο. Οπότε γίνεται αυτό και έχει γίνει ζημιά από την αρχή. Ένα. Πώς το διαχειρίζεις εκείνη τη στιγμή. Δύο. Τι κάνεις για να μην ξανασυμβεί στο μέλλον. Πώς το διαχειρίζεσαι. Αυτό που μπορείς να κάνεις είναι να αναλάβεις ένα μέρος ευθύνης του να φτάσεις από το κίτρινο παπάκι στο μαύρο. Αυτό μπορεί να είναι ανάλογα με τη σχέση που έχεις στον πελάτη. Δηλαδή μπορεί να πεις ότι εγώ θα αναλάβω το 50% του κόστους του υπόλοιπου. Μπορεί να πεις ότι θα αναλάβω το 90%, το 10%. Δεν έχει σημασία. Κάτι το οποίο εσύ πιστεύεις ότι αυτό διατηρεί σχέση. Μπορεί να μην σε ενδιαφέρει καν αυτός ο πελάτης και να του πεις ότι sorry, αυτό ήτανε και τα σπάμε. Μπορεί να υπάρχει αυτή η σχέση. Δεν νομίζω ότι μπορείς να κάνεις κάτι πέρα από το να κάνεις όσο πιο μαύρο γίνεται το παπάκι. Μπορεί να μην γίνει ποτέ ακριβώς όπως έχεις στο μυαλό του. Απλά εκεί πέρα πρέπει να βρεις τον τρόπο με τον οποίο θα φτάσετε στη μέση κάπου του φάσματος μεταξύ κίτρινου και μαύρου παπακίου, όπου σε αυτό το σημείο εσύ να έχεις μπει το λιγότερο δυνατό μέσα προφανώς και ο άλλος να θεωρεί αποδεκτό το αποτέλεσμα. Και για να μην φτάσεις στην κατάσταση αυτή ξανά πρέπει να είστε στην ίδια σελίδα. Να. Σ' άρεσε. Το όχι, οποίο... εννοείται ότι πρέπει να είσαι συντονισμένο στην ίδια σελίδα, you name it, παιδί μου, με τον άλλον. Δεν το συζητάμε αυτό. Το θέμα είναι πώς το επιβεβαιώνεις αυτό χωρίς να καείς. Γιατί σου λέω, τα text walls, το μόνο το οποίο θα κάνουν, ένα document, ξέρω εγώ, 200.000 σελίδες, είναι όλες απλά να μην το διαβάσεις. Και να έρθει η στιγμή που θα του πεις, εδώ το λέγαμε σε αυτή τη γραμμή. Αυτό τώρα εντάξει. Κατάλαβε. Και μετά απλά θα χαλάσουν καρδιές. Και εσύ θα λες, και εγώ καθόμουν, ξέρω εγώ. Και έγραφα σε το βλάκα, ξέρω εγώ, όλα αυτά το Google Document και θα μπορούσα να γράφω κώδικα. Θα πρέπει τα πράγματα είναι ξεκάθαρα κατανοητά. Υπάρχει ένα πάρα πολύ ωραίο podcast, λέγεται Μικρή Κουβέντα, το επεισόδιο 19, αν δεν κάνω λάθος. Μιλάει για το πώς μπορείς να είσαι στην ίδια σελίδα με τον άλλο. Νομίζω ότι είναι το 18 αυτό. Όχι, ρε φίλε, αφού το έχουμε βγάλει το 18, μην τρελαίνεσαι. Ναι. Θα μπω τώρα στο κινητό μου να δω. Ήμουν βέβαιος ότι έχουμε βγάλει το 17 τελευταίο. Τέλος πάντων. Τώρα με έκαψε. Χρειάζεται το 18 ή το 19. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία τώρα, πλακίτσα. Αλλά το νόημα είναι να μπορέσεις να βρεις αυτές τις μεθόδους όπου θα μπορέσεις να συγχρονιστείς με έναν άνθρωπο
με τον οποίο έχετε διαφορετική κατανόηση του προβλήματος. Ναι. Είναι σαν να πάω εγώ σε ένα γιατρό και να του πω θέλω να κάνω μια εγχείρηση, ξέρω, θέλω να κάνω μια επέμβαση, οτιδήποτε, δεν έχει σημασία. Και να ξεκινήσει και να μου πει πόσα πρέπει να είναι τα τριγλυκερίδια μου, ας πούμε, για να... Ένα τυχαίο παράδειγμα. Ας πούμε, ναι. για να κάνω... Δεν θέλω να μου πεις αυτό, θέλω να με εξηγήσεις τι επιρροή θα έχει σε μένα. Θέλω να μου το πεις ανθρώπινα. Άκου, σκέφτηκα. Θα το κάνουμε αυτό σε ένα τα επόμενα projects. Αυτό το οποίο θα συμφωνήσουμε με ένα καινούριο πελάτη θα είναι το ποιος και τι μπορεί να κάνει σε αυτό το οποίο θα φτιάξουμε. Δηλαδή, ένας επισκέπτης του website θα μπορεί να παραγγείλει πουκάμισα, θα μπορεί... βασικά αυτό, θα μπορεί να παραγγείλει πουκάμισα. Ναι, θα μπορεί να αποθηκεύσει κάρτα, one-shot, και συμφωνείς σε 5 actions. Ποιος κάνει τι. Μου αρέσει, θα αλλάξω να ξέρεις το template μας που έχουμε για τα συμβόλαια και θα βάλω τι θα έχει, τι δεν θα έχει, πρόσεξε, πώς αλλάζει και τι σημαίνει όταν αλλάζει. Ναι. Αλλά πρόσεξε να δεις τώρα τι θεωρώ. Να με το που κλείσουμε ανοίγουμε template. Είναι σημαντικό το να βάλεις το ποιος μπορεί να κάνει και τι και ποιος δεν μπορεί να κάνει τι, να εστιάζει δηλαδή στα actions, γιατί ρε παιδί μου, είναι διαφορετικό να πεις ρε φίλε, εγώ σου είχα πει ότι θέλω να μπορεί να παραγγέλνει και παντελόνια και σε μην το σκάνει, και διαφορετικό να πει ρε φίλε, εγώ περίμενα τα παντελόνια θα τα παρήγγελνες με 2 κλικ και όχι με 3 ή με το μήνα. Ναι, και ναι, και σε να πεις ρε φίλε, οκ, okay, θα ακούω αυτό το οποίο λες, θα βρούμε τη μέση λύση, αλλά κάπως γίνεται αυτό, δηλαδή όταν έχεις απαντήσει τα μπορώ να κάνω αυτό, μπορώ να κάνω αυτό, δεν μπορώ να κάνω αυτό, νομίζω ότι έχεις πολύ λιγότερη τριβή από το ρε φίλε, τι είναι αυτό το οποίο μου παρέδωσες, εγώ σου είπα, ξέρω, εγώ θέλω να κάνω αυτό και εδώ είναι άσχετο. Mm-hmm. Είναι καλύτερο να φτάσεις σε μια συνεννοησία τύπου είναι πιο δύσκολο, παρά... Ή λίγο διαφορετικό, το λίγο διαφορετικό. Ή λίγο διαφορετικό, το αλλά... Λίγο... Ξέρεις, έχω το hot dog πάλι, ρε παιδί μου. Δεν ζήτησα hot dog και εσύ μου έφερες, ρε παιδί μου, κόλκυθο και φταίδες. Ωραία κόλκυθο. Πάντα. Πάντα. Must. Must. Αν ήταν τηγανητή σήμερα, στα άνθρωποι που φάρουν. Δεν ήταν ακριβώς κόλκυθο και φταίδες. Και ναι, είναι τηγανητά αυτά, εσύ. Αυτό είναι ωραία. Στο σπίτι φούρνο, όμως, και καλά υγιεινά. Τώρα που πιστεύω, δοκίμασα, τέλος πάντων, δοκιμάσα να κάνω βλακίες. Και... Τι είναι βλακίες. Έκανα σνίτσερ πανιτάρι. Okay. Πήρα πορτομπέλο μανιτάρι, το οποίο είναι μεγάλο γι' αυτό, το οποίο το πάναρα, επίσης παιδιά σνίτσελ πάντα πάνκο απ' έξω, δεν πάει το καλά, από αυτό το δοκίμασα, ήταν το καλύτερο, και το βάλα στο φούρνο στους πολύ, ξέρω, 220 και βγήκε απλά τέλειο. Που ξεκινάω το βασικό, επειδή είμαι μέγας κρεατοφάγος, ποτέ δεν θα είναι καλύτερο από ένα μοσχαρίσιο σνίτσελ. Ναι ρε παιδί, δεν το συζητάμε. Δηλαδή, εγώ δεν τα λέω αυτά τα πράγματα, ότι ξέρεις, τρως μανιτάρι και είναι σαν κρυαζέτα, αυτά είναι μαλακίες. Λοιπόν, πάει, το φάγαμε το φλαγκάρισμα και το τέτοιο. Αλλά είναι τέτοιο, αλλά ήταν πολύ ωραίο. Ναι, εγώ είχα κάνει τέτοιο, λέγεται cauliflower steak. Βασικά παίρνεις κουνουπίδι, το μαρινάρεις και το κάνεις στο γκρίλ. Από τότε που το είπες, πήρα και θα κάνω σπίτι, μη σου πω θα κάνω σήμερα. Απλά πριν επιστρέψουμε στο θέμα, θέλω live εδώ να μου πεις την μπαχαρικά έβαλες πάνω. Αυτό θα ξέρει η Ελισάβετ. Οκ, θα ρωτήσω μετά. Κάμια καπνιστή πάβρικα για να πάρει λίγο τέτοιο. Δεν έβαλε πολύ καπνιστό, έβαλε ένα. Κοινό. Ένα άλλο μίξ μπαχαρικών που είναι για, για ψητά και ήταν καλό. Νομίζω soy sauce και. Κάτι. Ήταν ψηλό τέτοιο που δεν τη αρέσουν ούτε κίνηση, αλλά επειδή κάνει ωραίο καραμέλωμα. Είναι... Κάνει ωραίο καραμέλωμα και κλείνω λέγοντας ότι μάλλον θα βάλω. Μου έχει φέρει. Λοιπόν, πήγα στο παρελκό μου να πάρω κάτι πράγματα και βρήκα ένα μίξ μπαχαρικών που μου είχε φέρει ο Χρήστος από το Ισραήλ όταν είχε πάει. Δυνατό. Ναι, οπότε μάλλον θα βάλω αυτό. Πίσω το θέμα. Εντάξει, το λύσαμε το θέμα. Ναι, το λύσαμε το θέμα. Πάμε τώρα να πούμε για. Καταρχάς, γιατί καταντήσαμε να συμφωνούμε στο τέλος, δεν μου άρεσε αυτό. Ξενέρωσα λίγο. Πρόσεξε, γιατί ήρθαμε στην ίδια σελίδα. Τώρα θα το διαλύσουμε, να είναι αυτό το καλαμπούρι. Κοίταξε, μα το νόημα είναι. Τώρα ρε παιδί μου, εντάξει, όταν κάνεις ένα διάλογο, στην ουσία γιατί κάνεις. Κάνεις για να ανακαλύψεις την αλήθεια. Αυτό είναι το νόημα.
την προσωπική αλήθεια του καθενός και να δούμε κατά πόσο μπορούμε να συγκλίνουμε κάπου και να. Δηλαδή, μέσα από αυτή την κουβέντα, legit ξέρω εγώ, όντως θα πάμε να αλλάξουμε το template μας που στέλνουμε. Ίσως μπορούμε να το κάνουμε και public, ρε παιδί, με αυτό κάποια στιγμή. Και ίσως μπορούμε να το μικρύνουμε. Εντάξει, δεν είναι μεγάλο, αλλά ίσως το πάρει. Μια σελίδα. Ναι, μέσα και απλώς εμένα αυτό το οποίο μου αρέσει στο πώς το έχουμε κάνει που είναι λίγο σαν γράμμα. Είναι λίγο μια βιντεοδία μέσα, ρε παιδί. Ναι, αυτό μου άρεσε το. Το έχεις ξεκινήσει εσύ κάποια στιγμή. Ναι. Το έχω ξεκινήσει επειδή κάποιοι ζητήσαν. Στέλναμε. Άμα δεις παλιά quotes που στέλναμε, ήταν τίποτα. Ήταν ένα Google Doc. Ασπρόμαυρο. Και είχε κάποιοι να λένε δεν έχετε καμία σφραγίδα. Τι Google, έχουμε σε email τα στέλνω. Ναι. Εννοώ... ναι, τα στέλναμε σε email, ήταν τίποτα. Έλα, αυτό που συζητούσαμε, ναι. 100 ευρώ. Ναι. Πω, χύμα. Αυτό. Θεωρώ όταν έρθει η ώρα της κρίσης, η διαχείριση, θεωρώ ότι διαφέρει καταρχάς, έρχομαι πίσω σε αυτό το οποίο σε ρώτησα, πρέπει να απαντηθεί το εξής ερώτημα στην αρχή. Και το οποίο έχει να κάνει με το πώς νιώθεις. Εμένα με ενδιαφέρει και θέλω να συνεχίσω τη σχέση με το άλλο μέρος. Γιατί είναι διαφορετική διαχείριση. Στην περίπτωση που δεν θέλεις να συνεχίσεις τη σχέση. Το πιο απλό είναι αυτό. Okay, ναι. Είναι το πιο εκεί πέρα παίζεις το αν θα πάρεις τα χρήματα του πρώτου ή όχι. Δηλαδή ναι. Πόσο πολύ θα τσακωθείς, ρε παιδί. Εκεί προτιμώ να τσακωθώ το λιγότερο δυνατόν. Δηλαδή προτιμώ να φάω το μεγαλύτερο hit που αντέχω για να έχω περισσότερο χρόνο για άλλα πιο χρήσιμα πράγματα. Mm-hmm, ναι. Αυτό. Ωραία. Οπότε πάμε στο άλλο. Στην περίπτωση, ωραία. Και λες, εμείς θέλουμε να συνεχίσουμε αυτό το οποίο. Αυτό το οποίο έχουμε. Εκεί χρειάζεται δύο απαντήσεις. Το ένα, ωραία, ένα, πώς προχωράμε. Και το δεύτερο είναι, ωραία, πώς φτάσαμε εδώ. Δηλαδή πρέπει να το δεις και αυτό. Δηλαδή, αυτά δεν είχαμε πει. Να κάνεις μια κουβέντα, ρε παιδί μου, μισή ώρα. Δηλαδή, τι είχαμε πει, πού είσαι δυσαρεστημένος. Να κάνεις μια διάγνωση του προβλήματος. Η λύση δεν θα έχει να κάνει με αυτόν τον πελάτη, θα έχει να κάνει με τη γενικότερη σου διαχείριση σε μελλοντικά τέτοια σκηνικά. Αλλά σίγουρα πρέπει να κάνεις μια διάγνωση συνεργατικά με το άλλο άτομο. Και θεωρώ επίσης ότι άμα αυτό γίνει πετυχημένα, ξέρεις, συσφίγγεται και η. Ναι, μωρέ, εντάξει. Και η σχέση. Δηλαδή, εμείς έχει τύχει να έχουμε τριβή με πελάτη που τώρα είμαστε, ξέρω εγώ, ας πούμε, συνέτεροι, ρε παιδί μου, σε κάτι. Μαλάκες πάνω παντού. Ναι. Και κατά λάθος μαλάκες πάνω παντού. Ενώ ναι. Μπορεί ναι, άλλος ναι. Να μην θέλει να είναι μαλάκας. Ναι. Είπα αρκετές φορές το λέξη μαλάκας. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Ωραία. Σταματάω λοιπόν. Αλλά το θέμα είναι να επενδύσει σε σχέση τέλος της ημέρας. Δηλαδή. 100%. Το κοντόφθαλμο κέρδος δεν είναι πάντα το σημαντικότερο. Υπάρχουν δουλειές που θα τις κάνεις καθαρά για το κοντόφθαλμο κέρδος. Ναι, μόνο αλλά νομίζω ότι η αρπαχτή έχει νόημα μόνο όταν αυτό το οποίο χρειάζεσαι είναι cash flow εκείνη τη στιγμή. Ή μόνο άμα είσαι μαλάκας. Ναι. Επειδή είχα άλλη διαφορά να το πω. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Άμα. Ναι. Άμα είσαι μαλάκας, κάνεις αρπαχτή και αυτό φαίνεται. Ξεκάθαρα. Καλό είναι να το κάνεις αρπαχτή, να την κάνεις μόνο όταν έχεις ανάγκη εκείνη τη στιγμή αυτό και καλό είναι να ξέρεις ότι κάνεις αρπαχτή και να την διαχειριστείς όσο καλύτερα γίνεται. Και στο μάχη μου δεν τα αντέχει αυτά. Δεν μπορώ. Δηλαδή δεν είμαι καλό σε αυτό. Δεν μπορώ καθόλου. Απλώς μπορώ να καταλάβω πως κάποιος χρειάζεται κάση κάποια στιγμή και θέλει να κάνει μια δουλειά για να τελειώνει. Απλώς καλό να την αντιμετωπίσει όσο περισσότερο αξιοπρέπεια γίνεται. Μπορείς να την κάνεις, θεωρώ, σωστά την αρπαχτή. Σωστές. Αρπαχτές οι οποίες δεν σε φέρνουν στη δύσκολη θέση. Είσαι ξεκάθαρος και απλά είναι εξής. No strings attached τύπου εντελώς. Δηλαδή. Ναι. Μπαμπά. Οπότε στην περίπτωση που θέλεις να συνεχίσεις τη σχέση και κοιτάς και το πώς πας μπροστά και είναι αυτό το οποίο είπες. Δηλαδή κοιτάς πώς το κίτρινο παπάκι θα το μαυρίσεις. Ναι. Και συμφωνούμε κάπου στη μέση. Θα το μαυρίσεις όσο περισσότερο γίνεται με το λιγότερο δυνατό κόπο γιατί. Εκείνη τη στιγμή αιμορραγούν τουλάχιστον ένας από τους δύο. Δηλαδή, ο ένας θα πληρώνει την κανονική σου εργατόρα. Άρα, ναι. Λοιπόν, αυτός θα αιμορραγεί. Ή εσύ θα δίνεις μια μεγάλη έκπτωση, οπότε θα μπαίνεις μέσα λίγο ή περισσότερο. Άρα, θα αιμορραγείς εσύ. Ή μπορεί να το βρείτε κάπου στη μέση που κανείς δεν είναι χαρούμενος. Εσύ έχεις πεταμένες ώρες που τις δεσμεύεις κάπου, μπορεί να μπαίνεις μέσα, αλλά δεν βγάζεις κέρδος. Άρα, ναι, δεν έχει νόημα. Δηλαδή, okay. Δεν είσαι, ρε παιδί μου, φιλανθρωπικό ίδρυμα. Είσαι μια εταιρεία η οποία θέλει να δεσμεύει ώρες κάπου. Και να βγαίνει ένα κέρδος, το οποίο να βγάζει νόημα. Αλλιώς όλο το νόημα δεν έχει νόημα καν. Οκ. Όμορφα. Αυτά. Τέλεια. Πώς θα κάνουμε με whisky ένα. Έχουμε δύο φίλους με τους οποίους έχουμε πει ότι θα κάνουμε επεισόδιο. Έχω κουραστεί μαζί τους. Ελπίζω να τα ακούσουν το επεισόδιο, να καταλάβουν πόσο πολύ έχω κουραστεί. Δεν θα τους ξαναπώ να έρθουν στο επεισόδιο. Βαριέμαι. Μας έχουν πιστελιάσει πολλές φορές. Βαριέμαι. Ναι, όχι. Το λέω ξεκάθαρα, βαριέμαι. Πρέπει να κάνουμε όμως ένα τέτοιο επεισόδιο. Θέλω, έχουμε βάλει στόχο να κάνουμε την πρώτη τρίωρη μικρή κουβέντα. Σωστό.
Ναι, και θεωρώ ότι το να το κάνουμε αυτό με καναβισκάκι και ξέρεις, τίποτα τέτοιο ήταν ωραία φάση. Και για να τιζάρω, χρησιμοποιώντας έτσι ναι. Γκρίκλεις, η πρώτη από τις δύο παράλληλες σειρές ναι. της φετινής σεζόν is φαίνεται... On its fucking way. Ναι, θα έρθει, οπότε... Ναι. Τέλεια. Ωραία, οπότε πάμε να κάνουμε καμιά πρόταση. Πρόταση, για πάμε στην πρώτα, γιατί δεν έχω κάτι καλό αυτή την περίοδο. Δεν θυμάμαι αν το έχω ξαναπροτείνει. Έχω προτείνει το βιβλίο του Gary V που τελείωσα. Νομίζω ότι το έχεις προτείνει, αλλά δεν πειράζει. Κακό δεν είναι. Ωραία, θα προτείνω ένα άλλο γιατί έτυχε και το είχα από κάτω στη βιβλιοθήκη. Είναι ένα βιβλίο που έχει να κάνει με business και πιάνει εταιρείες οι οποίες είναι γνωστές, καλές, που περάσανε μια κρίση και μετά ξέρω εγώ εκτοξεύτηκαν με κάποιες okay. σημαντικές κινήσεις. Νομίζω είναι Walgreens, η Gillette μέσα σε αυτό. Λέγεται From Good to Great. Mm-hmm. Αυτό το βιβλίο. Νομίζω το έχω ακούσει. Ναι, είναι σχετικά βαρετό. αλλά επειδή είναι κάπως ένα εγχειρίδιο και είναι κάπως οργανωμένο, μπορείς να το διαβάσεις με το ρυθμό που θέλεις και μπορείς να το δεις και σαν εγχειρίδιο. Οπότε δεν πειράζει που είναι βαρετό. Άρα πετάς ναι. σελίδες και τέτοια. Ναι, και μπορείς να πας στο summary κάθε φορά. Okay. Και σου λέει ότι αυτοί ήταν αυτό, ανιχνεύσαν αυτό και έτσι ίσως να θέλει. Αυτό. From good to great. Καλό βιβλίο. Δεν έχω. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Τέλεια. Την επόμενη εβδομάδα. Για πες, μας βρίσκουν μικρήκουβέντα.fm κάθετος S03 κάθετος E19 αισθάνομαι. Ναι. Είμαι αρκετά σίγουρος ότι είναι το 19 το αυτό. E18. Τα λέμε E εννοούμε ε αγγλικό. Ε αγγλικό, σωστά. Αυτό. Και μέχρι την άλλη εβδομάδα. Τα λέμε.